Υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση για την στέγη του προσφυγικού ελληνισμού που θα στεγάσει τον Σύλλογο Ποντίων Πτολεμαΐδας και βέβαια θα δοθεί ευκαιρία μέσα σε αυτό το κτίριο που έχει μια τέτοια διαμόρφωση μοναδική εδώ στην περιοχή μας, θα μπορέσουν να γίνουν δραστηριότητες τις οποίες δεν είχαμε μέχρι σήμερα την ευκαιρία. Η μελέτη υλοποιήθηκε από την πολεοδομία του Δήμου της Πτολεμαΐδας και βέβαια ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί εθελοντικά προσφέρθηκαν και ασχολήθηκαν με αυτή τη μελέτη και είναι πραγματικά ένα πολύ εντυπωσιακό και χρήσιμο κτίριο το οποίο διαθέτει χώρους που δεν είχαμε εδώ στην περιοχή και θεωρούμε ότι θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, ξεπερνάει ο προϋπολογισμός του τα 2 εκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο έργο και για μας είναι ιδιαίτερη χαρά που μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο έργο το οποίο είχε ανάγκη η περιοχή. Σημαντικό έργο που γίνεται, συμβάλλουν πολλές δυνάμεις για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Πολλοί συνεργάζονται για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστήσαμε βέβαια τους συμμετέχοντες, είτε συναδέλφους, είτε τις υπηρεσίες, είτε τους μηχανικούς, τους αιρετούς, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, οι οποίοι ο καθένας από την πλευρά του συνέβαλαν προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη, να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ βασικό για να έχει τη χρηματοδότηση των 2 εκατομμυρίων και βέβαια να μπορέσει στην πορεία να υλοποιηθεί. Και όπως η συνεργασία αυτή οδήγησε σε ένα θετικό αποτέλεσμα, ευελπιστούμε ότι με τον ίδιο τρόπο θα συνεχιστούν και τα επόμενα βήματα και γρήγορα θα έχουμε το κτίριο το οποίο περιμένουμε. Είχε γίνει πριν από ένα μήνα ανακοίνωση σε μια εκδήλωση, δύο μήνες, σε μια εκδήλωση η οποία έγινε στην Ασβεστόπετρα. Υπόθηκε από μένα ότι το έργο θα ξεκινήσει τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι είμαστε μέσα στα χρονικά περιθώρια. Και πιστεύω ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και εφόσον υπάρχει και η επαρκής χρηματοδότηση και πιστεύω ότι υπάρχει γιατί είναι ενταγμένο το έργο στο ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσει ο εργολάβος και σε 20 μήνες το αργότερο θα έχει παραδοθεί το κτίριο. Απλά να ευχηθώ να πάνε οι εργασίες όσο το δυνατόν συνδυάζονται συντομότερα, να γίνει το καλύτερο δυνατό και να έχουν αποκτήσει πόντι τη στέγη τους. Είμαι εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας KTAGUMAS-ΕΕ με έδρα τα Γρεβενά. Σήμερα υπογράψουμε τη σύμβαση του συγκεκριμένου έργου με την κυρία Δήμαρχο. Από την πλευρά μας αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι θα είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις που απορρέει από τη σύμβασή μας. Το χρονικό διάστημα περαίωσης του έργου είναι 22 μήνες και ανάλογα από την ροή της χρηματοδότησης θα είμαστε και ίσως και πιο σύντομα. Πραγματικά σήμερα είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Γιατί υπογράφηκε η σύμβαση για ένα έργο για το οποίο κοπιάσανε πολύ τόσο πολιτικοί, δήμαρχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και υπάλληλοι εδώ και 6 χρόνια. Είναι το όνειρο των ποντίων της Πτολεμαΐδας και νομίζω ότι και το όνειρο των ποντίων όλης της περιοχής. Το κτίριο δεν θα ωφελήσει μόνο το Σύλλογο, αλλά είναι σχεδιασμένο έτσι που θα είναι ένα κόσμο για την πόλη. Αποτελείται από τον ισόγειο χώρο που είναι αμφιθέατρο με καμαρίνια και μια μικρή σκηνή που μπορεί να φιλοξενήσει άνετα ένα μικρό θεατρικό έργο. Ο ημιόρροφος που έχει το βεστιάριο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, γραφεία, αίθουσες αδελφοπαιδιών και ο σημαντικότερος, ο τελευταίος όροφος που φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη και την αίθουσα μνήμης, όπου εκεί θα εστιάσει και περισσότερο ο σύλλογός μας.